Δύο τραγωδίε συγκλώνησαν την Πάτρα και την Εύετερη περιοχή το Σαββατοκύριακο, καθώ δύο νέοι άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή τόσο προώρα. <ΣΣ1> Τα τρία τελευταία χρόνια, η οικογένεια του Μάνου Δασκαλάκη και τη Ρούλα Πισπερίγκου ζούσε το δικό τη δράμα, έχοντα χάσει τα δύο τη παιδιά. Ωστόσο, η μοίρα δεν είχε πει την τελευταία τη κουβέντα, καθώ έσβησε το Σάββατο και το τρίτο παιδί τη οικογένεια, η 9χρονη Τζουτζίνα, βυθίζοντα στο πένθο την οικογένειά τη και η ολόκληρη την παντρική κοινωνία. Τον Απρίλιο του 19 έφυγε από τη ζωή η μικρή Μαλένα, σε ηλικία 3,5 ετών, συγκλονίζοντα την κοινωνία τη Πάτρα. Δέκα μέρε πριν φύγει από τη ζωή, είχε διαγνωστεί με οξία λευχαιμία, καθ' και μπήκε εσπευσμένα να κάνει την πρώτη της ενώ τη δεύτερη την έκανε στην Αθήνα, όπου και νοσηλευόταν. Οι εξετάσει τη τότε ήταν πολύ καλέ και δεν προμήνυαν την τραγωδία. Μία ημέρα όμω η Μαλένα κοιμήθηκε με τη μητέρα τη, άνοιξε κάποια στιγμή τα μάτια τη, είπε κάτι και έφυγε από τη ζωή. Το περασμένο Μάρτιο χάθηκε και το μόλι 6 μηνών κοριτσάκι του. Τώρα ήταν η σειρά τη μικρή Τζορτζίνα να φύγει από τη ζωή, δίνοντα μέχρι την τελευταία στιγμή σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Τον Μάρτιο του 20 βρήκαν χωρί φυγμό το έξι μηνών κοριτσάκι του μέσα στην κούνια του από σπάνια αγενεσία στον Φλεβοκόμβο. Λίγου μήνε μετά το μεγαλύτερο του παιδί, η Τζορτζίνα, υπέστη ανακοπή. Δόθηκε σκληρή μάχη στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου για να κατήθει ζωή. Και η Τζορτζίνα τα κατάφερε. Της τη εφητεύτηκε επιδεινωτή και αναμετωπίσει το πρόβλημά τη, ωστόσο το Σάββατο έσβησε τα μάτια τη για πάντα. Σε τραγωδία εξελίχθηκε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου κοντά στα φανάρια της κάτω Αχαίας, τα οποία δεν λειτουργούσαν. Ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του μπήκε σε μια μάντρα αυτοκινήτων και χτύπησε και ένα άλλο γιοταχή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο άτομα. Πρόκειται για μια μητέρα και την 18χρονη κόρη της. Η 18χρονη Ελένη Βεσκούκη κατέληξε λίγο αργότερα. Ήταν πολύ βαριά τραυματισμένη και δεν τα κατάφερε. Το εγώταχη αυτοκίνητο επέστρεφε από την κάτω Αχαΐα με κατεύθυνση στα Βεσκουκέικα ενώ το φορτηγό κινήτο στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου είχε κατεύθυνση προς την Πάτρα. Η μητέρα της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου καθώς στύπησε στο στήθος χωρίς όμως να διατρέχει κάποιο κίνδυνο. Η άτυχη Ελένη είχε άλλα δύο δίδυμα αδέλφια, τον Ανδρέα και τον Αλέξανδρο, ενώ η ίδια ήταν η μεγαλύτερη και ετοιμαζόταν να δώσει πανελλαδικέ εξετάσει. Η μητέρα τη είναι νοσηλεύτρια στο κέντρο υγεία Κατοχαία και ο θείο τη φαρμακοποιό. Χθε, στα Βεσκουκέικα Χαία εκτελήθηκε η τελευταία πράξη τη τραγωδία, όπου δεκάδε κάτοικοι αποχαιρέτησαν τη 18χρονη Ελένη. Τραγική φιγούρα ο πατέρα τη νεαρή, ο οποίο είχε τη γυναίκα του στο νοσοκομείο και εκλήθη να αποχαιρετήσει την πρωτότοκη κόρη του που έφυγε τόσο ξαφνικά. Όλοι ήταν απαρηγόρητοι, καθώς κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει πως το χαμογελαστό κορίτσι που ετοιμαζόταν να δώσει παλαινείς στάσεις και να πλώσει τα φτερά της δεν θα είναι ξανά μαζί τους.